πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλει την κυβέρνηση για τη στάση της και επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα έχουν παραιτηθεί από τη διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων. Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ότι ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι και εξοδίκως τον καλέσαμε να το πράξει, δεν έθεσε επισήμως κανένα ζήτημα γερμανικών οφειλών. Έκανε μία εντελώς αόριστη αναφορά εν τη ρήμη του λόγου του, η οποία δεν ήταν αποτύπωση διεκδίκησης, και απέφυγε συστηματικά και εσκεμμένα να θέσει επισήμως ζήτημα διεκδίκησης εκ μέρους της Ελλάδας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δυστυχώς, από το 1995, όταν έγινε η ρηματική διακοίνωση του Έλληνα πρέσβη στη Βόνη, μέχρι σήμερα επίσημη διατύπωση διεκδίκησης δεν έχει γίνει από κανέναν πρωθυπουργό και από κανέναν υπουργό εξωτερικών. Εγώ ως πρόεδρος της Βουλής, έχοντας επανασυστήσει και επανασυγκροτήσει και αναβαθμίσει την Επιτροπή για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, διατύπωσα τη διεκδίκηση και την διατύπωσα και στον ομόλογό μου, τότε πρόεδρο της Γερμανικής Βουλής, και είχα ξεκινήσει τις ενέργειες εκείνες προκειμένου να υπάρξει και παρουσίαση ενώπιον του Γερμανικού Κοινοβουλίου των διεκδικήσεων. Το πρόβλημα, για να το πούμε πάρα πολύ καθαρά, είναι ότι η σημερινή πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, δηλαδή τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο και ο κύριος Παυλόπουλος, όσο και ο κύριος Βούτσης, αντί να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες διεκδίκησης, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις στο εσωτερικό ότι θα διεκδικήσουν, ότι δεν ξεχνάνε, ό,τι, αλλά την ίδια ώρα έχουν στην πράξη παραιτηθεί οι ίδιοι από την επίσημη υποχρέωσή τους που είναι να διατυπώσουν διεκδίκηση. Το καλοκαίρι του 2017 η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε μηνυτήρια αναφορά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής και αρκετών υπουργών. Αυτή η κυβέρνηση και η σημερινή πολιτική ηγεσία είναι η μόνη που έχει στα χέρια της επίσημο υπολογισμό των οφειλών της Γερμανίας. Μέχρι τις αρχές του 2015 υπήρχε τεράστια ολιγορία, εγκληματική ολιγορία των κυβερνήσεων, είχαν όμως το άλοθη ότι δεν είναι υπολογισμένες οι οφειλές. Από τις αρχές του 2015 υπάρχει το επίσημο πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο υπολόγισε συγκεκριμένα τις οφειλές στο ποσό των 278 έως 341 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει με την διπλωματική οδό και με την δικαστική οδό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει επίσημη διατύπωση της διεκδίκησης, ρηματική διακοίνωση ότι διεκδικούμε, θέση διεκδίκησης και τοποθέτηση συγκεκριμένη σε όλες τις διμερείς συναντήσεις και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Παυλόπουλου, τόσο με τον Στάινμαγερ όσο και με την Μέρκελ, και του κυρίου Βούτση στις διεθνείς του επαφές, που δεν μπορεί να είναι αυτό που είναι τώρα, μια επίδειξη δημοσίων σχέσεων χωρίς ουσία, σημαίνει επιπλέον δικαστική διεκδίκηση. Δηλαδή, εάν η Γερμανία απαντήσει ότι αρνούμαστε την διεκδίκηση, από εκεί και πέρα υπάρχει η δικαστική οδός. Αυτά όλα, εδώ και 4 χρόνια, ουσιαστικά τα έχουν αναστείλει, ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτε, κοροϊδεύουν. Θυμάστε ότι πριν 4 χρόνια ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε στεφάνι στην Κεσαριανή και αυτή η ενέργεια υποτίθεται ότι είχε τη συμβολική έννοια ότι θα γίνει η διεκδίκηση. Όμως 4 χρόνια μετά δεν έχει κάνει τίποτε σε επίπεδο διπλωματικό και εξωτερικής πολιτικής, είναι και υπουργός εξωτερικών, θυμίζω πλέον. Και επιπλέον, από τον Ιούλιο του 2016, όταν εκδόθηκε το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, αυτό το πόρισμα δεν το έχουν φέρει εδώ και 2,5 χρόνια στην ολομέλεια προκειμένου να κυρωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μία δόλια συμπεριφορά,
μη επικύρωσης του πορίσματος για να μην γίνει εκτελεστό. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς με την πρωτοβουλία την νομική της πλεύσης ελευθερίας που λέγεται δικαιοσύνη για όλους, κάναμε μηνυτήρια αναφορά από το 17 και κάναμε αυτές τις εξώδικες διαμαρτυρίες από τον Σεπτέμβριο του 18 και μέχρι σήμερα, καλώντας τους επισήμως και τον Παυλόπουλο και τον Τσίπρα και το Βούτσι να πράξουν το καθήκον τους και να διεκδικήσουν. Πού στηρίζει όμως την καταγγελία της η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας? Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πήραμε επίσημα έγγραφα της γερμανικής κυβέρνησης μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Bundestag, μέσω του βουλευτή, του γερμανού βουλευτή του Αντρέι Χούνκο, όπου φαίνεται ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσεις ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν θα διεκδικήσουν και μάλιστα σε σχέση με το ζήτημα του διστόμου, που είναι ένα σκάνδαλο, υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου από τις 8 Απριλίου του 2000. Είμαστε 19 χρόνια μετά και δεν έχει βάλει κανένας Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης την υπογραφή που χρειάζεται προκειμένου να εκτελεστεί αναγκαστικά η απόφαση έναντι της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου.